Ελάτε τώρα να ανοίξουμε μία συζήτηση, η οποία, όπως σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, έχει τη δικιά της ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι μας. Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Μία ύπουλη νόσος, θα πω εγώ. Οι ειδικοί είναι εδώ όμως για να μας πούνε περισσότερα και να τους καλησπερίσω και να τους ευχαριστήσω που είναι κοντά μας. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Πηγάκης, πνευμονολόγος, συντετικολόγος, διευθυντής μονάδας συντατικής θεραπείας του Crete Inter Clinic. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Και ο κύριος Παύλος Ζαρογουλίδης, επεμβατικός πνευμονολόγος, επιστημονικός συνεργάτης του Crete Inter Clinic. Καλησπέρα και σας ευχαριστούμε που είστε λοιπόν εδώ για να ξεκινήσουμε για την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Καταρχήν, κύριε Πηγάκη, τι είναι η ΧΑΠ, όπως την γνωρίζουμε όλοι, και γιατί αφορά ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού? Λοιπόν, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι ένα από τα πιο συχνά νοσήματα του αναπνευστικού. Πλέον μπορούμε να μιλάμε για μία μάστιγα της εποχής, είναι μία σύγχρονη μάστιγα. Τίνει να γίνει επιθυμία. Από το 2012 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει εκτιμήσει ότι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι η τρίτη στη σειρά αιτία θανάτου παγκοσμίως. Mm-hmm. Στην Ελλάδα δεν είμαστε πίσω σε σχέση με αυτά τα δεδομένα. Εάν δούμε λίγο τα στατιστικά, ένα 8%, 8 με 9% του γενικού πληθυσμού πάσχει από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, mm-hmm. δηλαδή περίπου 700.000 συμπολιτών μας, 700.000 Ελλήνων πάσχουν από ΧΑΠ. Το ενδιαφέρον όμως σε αυτήν την παρατήρηση δεν είναι ο αριθμός, αλλά το ότι το 40 με 50% των ανθρώπων αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν από την νόσο. Και ως αυτό μπορεί να είναι και το καταστροφικό στοιχείο. Σαφώς, διότι η ΧΑΠ είναι μια νόσος η οποία εξελίσσεται, είναι μια εξελικτική νόσος. Mm-hmm. Η βασική της αιτία είναι το κάπνισμα. Το 90% των περιπτώσεων οφείλεται στην καπνιστική συνήθεια. Υπάρχουν και άλλες αιτιολογικές και άλλες αιτίες. Εάν λοιπόν δεν γνωρίζουμε την νόσο, δεν σταματάμε και δεν αποφεύγουμε και τον αιτιολογικό παράγοντα mm-hmm. που το προκαλεί. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, η εξέλιξη της νόσου. Ναι. Να σημειώσουμε τώρα εδώ ότι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι μία νόσος η οποία δεν αφορά αποκλειστικά το αναπνευστικό. Είναι μία συστηματική νόσος. Η φλεγμονή ξεκινάει από τους πνεύμονες, αλλά διαχέεται σε όλο τον οργανισμό. Επηρεάζει όλα τα συστήματα, μέχρι και το κεντρικό νευρικό σύστημα, όσο και αν ακούγεται παράξενο αυτό. Πώς μία νόσος που είναι, εστιάζεται στον πνεύμονα μπορεί να επηρεάσει τον εγκέφαλο. Και όμως, ναι. Και όμως. Κύριε Ζαργουλίδη, να έρθουμε και λίγο και σε εσάς και να μας πείτε καταρχήν ποια είναι εκείνα τα συμπτώματα, έτσι για να τα πούμε και αυτά, τα βασικά συμπτώματα τα οποία θα πρέπει κάποιον να τον ταρακουνήσουν και να πει πρέπει να επισκεφτώ ένα πνευμονολόγο, πρέπει να πάω να ψαχτώ, πρέπει να δω τι γίνεται. Σίγουρα όλοι οι καπνιστές φαντάζομαι θα έπρεπε τουλάχιστον προληπτικά να κάνουν μια εξέταση σε ό,τι έχει να κάνει με την ΧΑΠ, έτσι. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα η πρόληψη, έτσι. Πρόληψη. Πρόληψη, πάνω απ' όλα. Βασικό. Εμείς λέμε ότι, όχι λέμε, οι δικές μας οδηγίες οι πανευρωπαϊκές λένε ότι η ΧΑΠ είναι από 40 ετών και πάνω. Κάποιος ο οποίος είναι καπνιστής θα πρέπει να κάνει κάποιες πολύ απλές εξετάσεις, όπως μια χτινογραφία στο θώρακα, έτσι. Mm-hmm. Να το έχει αυτό ότι κάθε χρόνο θα πάω να κάνω το check-up μου και μέσα εκεί να κάνει και την χτινογραφία του θώρακα. Συμπτώματα, επειδή είπαμε πιο μπροστά. Ο βήχας, έτσι. Αυτός ο βήχας που λέμε είναι ένας τσιγαρόβηχας, άστο, δεν έχει σημασία. Αυτό μπορεί να είναι ένα σημάδι που να πρέπει οπωσδήποτε να πάει ο άνθρωπος να το ψάξει, έτσι. Mm-hmm. Οπότε, οπωσδήποτε μια χτινογραφία. Μετά τα 40, οπωσδήποτε πρέπει να είμαστε λίγο πιο κοντά στο να διερευνούμε έτσι τα διάφορα συμπτώματα τα οποία προκύπτουν. Απόχρεμψη. Η απόχρεμψη αλλάζει. Τα πτήλα δηλαδή, τα οποία βγάζουμε, αυτό είναι ένα σημάδι που μας δείχνει επίσης ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και mm-hmm. πρέπει να το δούμε λίγο πιο σωστά. Τώρα που και μετά είπαμε για συμπτώματα, κυρίως είναι αυτό, ο βήχας. Ο χαρακτήρας του βήχα αλλάζει. Όταν αλλάζει αυτό, κάτι συμβαίνει. Είναι επειδή αρρωστήσαμε, είναι μια υγιεινής λίμωξη, είναι μια λίμωξη από βακτηρίδιο, συμβαίνει κάτι άλλο. Μήπως είχα και λίγο αίμα στα σάγια. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε οπωσδήποτε με τον γιατρό μας. Επειδή υπάρχει πολύ έντονο και το στοιχείο του φόβου. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι μας ακούν, είτε οποιοδήποτε από εμάς, μπορεί να φοβάται να ελεγχθεί, γιατί φοβάται να ακούσει και το αποτέλεσμα. Το δικό σας το μήνυμα είναι ότι πλέον η ΧΑΠ μπορεί να βελτιωθεί με τις δικές σας τις παρεμβάσεις. Η ΧΑΠ είναι μία νόσος η οποία μπορεί και να προληφθεί και να θεραπευτεί. Ούτως ή άλλως είναι και ορισμός της νόσου. Mm-hmm. Και καλώς πράττουμε και
και η Ελλάδα και η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και όλες οι δομές και οι θεσμοί που ασχολούνται με την προληπτική ιατρική να τονίζουν ότι η βασική αιτία είναι το κάπνισμα και το κάπνισμα είναι αυτό που πρέπει να φύγει από τη ζωή μας για να μειωθεί η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Μια και μιλήσαμε για τη συμπτωματολογία πριν, ναι. Έχει βγάλει μια πάρα πολύ ωραία αφίσα η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία με έναν άνθρωπο ο οποίος ανεβαίνει κάποια σκαλοπάτια και δυσπνοεί. Και η Λεζάντα γράφει από κάτω. Τα σκαλοπάτια δεν έχουν αλλάξει από πέρυσι. Μήπως κάτι έχει αλλάξει στους πνευμονές σου. Mm-hmm. Εάν λοιπόν δούμε ότι καθημερινές ασχολίες, τις οποίες πράταμε πριν, χωρίς να έχουμε δύσπνοια ή αδυναμία ή καταβολή, και ξαφνικά άρχισαν να μας δυσκολεύουν, πρέπει να επισκεφθούμε τον πνευμονολόγο μας, τον γιατρό μας, να μιλήσουμε για τους φόβους μας, για την ΧΑΠ. Mm-hmm. Να κάνουμε μια σπυρομέτρηση, μια πάρα πολύ απλή και ανώδυνη εξέταση και να είμαστε σίγουροι ότι ο ειδικός γιατρός θα μας βοηθήσει. Ναι, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Κύριε Ζαργουλίδη, επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Πηγάκης στη σπυρομέτρηση, η σπυρομέτρηση πονάει. Αυτό θα αναρωτηθεί ο καθένας και το θέτω έτσι πολύ απλά. Παρότι είχα την ευκαιρία πριν από μερικά χρόνια με τον κύριο Πηγάκη εδώ να κάνω σπυρομέτρηση, γιατί μας είχε φέρει και το σχετικό μηχάνημα, την ξέρω την απάντηση, αλλά θέλω να την ακούσει ο κόσμος. Είναι μια πάρα πολύ απλή εξέταση. Η οποία όμως πρέπει να γίνεται από τους γιατρούς οι οποίοι ξέρουν να την κάνουν, όχι από τεχνικούς, όχι μόνο. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε ότι κάποιοι έχουν, ας πούμε, σε μια υποδομή, έχουν κάποιους τεχνικούς οι οποίοι κάνουν τη σπυρομέτρηση. Αλλά παρόλα αυτά, όμως, ο γιατρός είναι αυτός που θα αξιολογήσει πόσο σωστά έχει γίνει η σπυρομέτρηση. Γιατί αν δεν έχει γίνει σωστά, θα πρέπει να επαναληφθεί προφανώς. Επίσης, δεν πρέπει να μοιράζονται εξετάσεις έτσι. Δηλαδή, πήρα μια σπυρομέτρηση σήμερα στα χέρια μου. Ναι, εντάξει, αλλά αυτή η σπυρομέτρηση μήπως. Υπάρχει πρόβλημα, μήπως πρέπει mm-hmm. να πάρω φαρμακευτική αγωγή. Mm-hmm. Οπότε η σπυρομέτρηση είναι μια πάρα πολύ απλή εξέταση πρώτα απ' όλα. Διαρκεί 2 λεπτά, να πούμε, όχι παραπάνω. Με πολύ απλά προσωπικά δεδομένα, ύψος, βάρος, μια ηλικία. Τόσο απλά είναι τα δεδομένα τα οποία καταγράφονται. 2 λεπτά διαρκεί και έχουμε πάρα πολύ πολύτιμες πληροφορίες. Όχι μόνο στη διάγνωση, το αν έχω, δεν έχω χαπ, mm-hmm. αλλά και στην παρακολούθηση και αν θα πρέπει να αλλάξω ή όχι τη φαρμακευτική μου αγωγή. Έτσι. Mm-hmm. Να πούμε βέβαια σε αυτό το σημείο για όσους μας παρακολουθείτε, γιατί έχουμε ένα δωράκι από την Creditor Clinic και είναι πολύ σημαντικό αυτό για το κομμάτι της πρόληψης. 2 check-ups, ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της ΧΑΠ, της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Οι 2 πρώτοι που θα καλέσετε στο 28-13-98.000 έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε αυτό το check-up, να το κάνετε μέσα στην εβδομάδα αυτή για να καταφέρετε ακριβώς να δείτε τι συμβαίνει με τον οργανισμό σας. Ακόμη και αν έχετε απλά την υπόνοια ή ακόμη και αν δεν έχετε καμία υπόνοια και θέλετε απλά να προλάβετε το οτιδήποτε, να επιβεβαιωθείτε αν θέλετε ότι δεν έχετε τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό. Οι 2 πρώτοι που θα καλέσετε λοιπόν στο 28-13-98.000. Μας έχετε φέρει και ένα βιντεάκι, το οποίο αν δεν κάνω λάθος και με τη βοήθεια της σκηνοθέτης μας, της Δανάης της Κεβάκη, θα μπορέσουμε να το δούμε. Είναι αυτό εδώ. Τι ακριβώς βλέπουμε εδώ, εξηγήστε μας λίγο. Θα έλεγα ότι θα ήταν ένα πιο σωστό να πει ο Κώστας ίσως ότι υπάρχει φαρμακευτική αγωγή πρώτα. Ναι. Το βίντεο αυτό αναφέρεται στο θεραπευτικό κομμάτι της ΧΑΠ. Πριν φτάσουμε όμως στο βίντεο αυτό, θα ήταν καλό να πούμε ότι η θεραπεία της ΧΑΠ ξεκινάει πριν την διάγνωση. Δηλαδή, ξεκινάει με τη διακοπή του καπνίσματος προληπτικά. Ξεκινάμε από εκεί, λοιπόν. Αυτή είναι η φαρέτρα, αυτός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας. Κόψιμο του καπνίσματος. Μετά φάρμακα. Από εκεί και πέρα έχουμε τα εισπνεώμενα φάρμακα. Ναι. Πλέον έχουμε σύγχρονα φάρμακα με πολύ σύγχρονες και πολύ καλές συσκευές. Τα οποία κάνουν θεαματικά αποτελέσματα στην ανακούφιση της δυσπνοίας και στην βελτίωση της σπυρομέτρησης. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, η τακτική παρακολούθηση από τον πνευμονολόγο, ο οποίος θα διαγνώσει τυχόν συστηματικές επιπλοκές της ΧΑΠ, όπως είναι η πνευμονική υπέρταση, όπως είναι η καρδιακή ανεπάρκεια, όπως είναι η κατάθλιψη, όπως είναι ο καρκίνος του πνεύμονα, που υπάρχει συσχέτιση αυξημένη με την ΧΑΠ, διότι έχουν κοινό αιτιολογικό παράγοντα το κάπνισμα. Και σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικές και συγκεκριμένες, υπάρχει η χειρουργική θεραπεία της ΧΑΠ και υπάρχει και η επεμβατική θεραπεία της ΧΑΠ με την τοποθέτηση των βαλβίδων εμφυσήματος. Είναι αυτό που είναι το βιντεάκι το οποίο παρακολουθούμε στους mm-hmm. Δέκτες μας. Για τη μέθοδο αυτή, ο πλέον κατάλληλος να μας μιλήσει είναι ο κύριος Ζαραγουλίδης, ως επεμβατικός πνευμονολόγος, mm-hmm. διότι εγώ είμαι ένας απλός παθολόγος της ειδικότητας. Ο κύριος Ζαραγουλίδης είναι πιο έμπειρος και. Στο κομμάτι το επεμβατικό, λοιπόν. Στο
επεμβατικό. Πάμε ακριβώς, πλέον όταν ακριβώς, έχουμε φύγει ακριβώς. Από τα φάρμακα, όταν ακριβώς. Έχουμε φύγει από οτιδήποτε έχει να κάνει με φαρμακευτική αγωγή. Ακριβώς. Πάμε στο επεμβατικό κομμάτι. Αυτό εδώ που βλέπουμε. Τι είναι αυτό, κύριε Ζαργουλίδη? Αφού λοιπόν δυστυχώς έχει γίνει κάποια βλάβη έτσι, στο πνευμονικό παρέγχημα, όπου mm-hmm. δεν μπορούμε πλέον να βοηθήσουμε με τη φαρμακευτική αγωγή. Αν θέλετε, η φαρμακευτική αγωγή έχει φτάσει. Το έχουμε τελειώσει στο πόσο μπορεί παραπάνω να χρησιμοποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση, είτε κάποιοι ασθενείς θα μπορέσουν να πάνε για χειρουργείο, ώστε αν θέλουμε σε εισαγωγικά να διώξουμε εκείνο το κομμάτι το οποίο δεν δουλεύει, είναι άχρηστο. Αυτοί οι ασθενείς που δεν μπορούν να πάνε για χειρουργείο, τότε υπάρχει μια μέθοδος όπως είναι αυτή εδώ πέρα τώρα που βλέπετε. Είναι ενδοσκοπική μέθοδος, απλή μέθοδος. Με μέθη γίνεται η τοποθέτηση αυτού του υλικού το οποίο βλέπετε αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας. Τώρα, αν θα είναι μία βαλβίδα, αν θα είναι δύο, τρεις ή παραπάνω, αυτό εξαρτάται από τον κάθε ασθενή. Το πόσο εκτεταμένο είναι το πρόβλημα του κάθε ασθενούς. Είναι μια απλή διαδικασία. Βέβαια, ότι όσο πιο πολλές βαλβίδες χρειαστεί να τοποθετήσουμε, τόσο πιο πολύ ώρα θα διαρκέσει αυτή η διαδικασία. Μπορεί να διαρκέσει από μία ώρα μέχρι μία μισή ώρα, κάπου εκεί πέρα. Και αποτελέσματα. Γίνεται μια απλή παρακολούθηση του ασθενούς. Δεν σημαίνει ότι ο ασθενής ο οποίος παίρνει οξυγόνο, γιατί έχουμε και ασθενείς οι οποίοι παίρνουν δυστυχώς οξυγόνο, υπάρχει αρκετά εκτεταμένη βλάβη στο πνευματικό παρέγχημα. Δεν σημαίνει ότι βάζοντας τις βαλβίδες θα σταματήσει ο ασθενής να παίρνει οξυγόνο, να μην υπάρχει κάποια λάθος πληροφόρηση. Ο ασθενής βλέπει μια πολύ μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά του. Ένας ασθενής ο οποίος δεν σηκωνόταν εύκολα να περπατήσει 10 βήματα, αυτός θα βοηθηθεί, θα δει καλύτερη ποιότητα ζωής σίγουρα. Επαναλαμβάνω ότι δεν είναι ότι θα σταματήσει την οξυγονοθεραπεία κάποιος ασθενής που παίρνει οξυγόνο, εντάξει. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα όμως θα δει μεγάλη διαφορά. Μεγάλη βελτίωση. Ανακούφιση στη δύσπνοια, θα έλεγα. Αυτό ακριβώς κοστά. Ανακούφιση στη δύσπνοια. Αν φανταστεί κανείς πώς είναι ένας άνθρωπος, πώς ζει ένας άνθρωπος, έχοντας μονίμως μαζί του μία συσκευή για να παίρνει το οξυγόνο το οποίο χρειάζεται, αυτό νομίζω ότι αρκεί από μόνο του να μας κάνει όλους να εξεταστούμε. Κοιτάξτε, η αναπνευστική ανεπάρκεια που προκαλεί η ΧΑΠ, ειδικά πριν έρθουν στην αγορά οι φορητές συσκευές οξυγονοθεραπείας, που πραγματικά έχουν βοηθήσει πολλούς ανθρώπους να μην έχουν την αίσθηση της αναπηρίας. Οι άνθρωποι αυτοί επεριορίζονται, η δραστηριότητά τους επεριορίζονται σε μήκος και σε έκταση όπου έφτανε το καλώδιο, η παροχή του οξυγόνου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι μια αναπηρία η οποία προκαλεί κατάθλιψη. Πολύ σημαντικό, κάτι το οποίο συνδέεται με τη χρόνια υποφρακτική πνευμονοπάθεια. Η άσκηση λοιπόν βοηθάει. Η άσκηση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γενικότερα σε όλα τα νοσήματα και στα νοσήματα του πνεύμωνα. Ο αναπνευστικός ασθενής, ακόμα και αυτός που έχει αναπνευστική ανεπάρκεια και είναι με οξυγόνο, πρέπει να ασκείται. Πρέπει να υπάρχει μία καταπώνηση. Τώρα, δεν είναι ο βαθμός της καταπώνησης αυτός ο ίδιος σε όλους τους ασθενείς. Mm-hmm. Μπορούμε όμως πλέον, έχουμε την ικανότητα να μετρήσουμε πόσο πρέπει να καταπονηθεί και να ασκηθεί ένας ασθενής με ΧΑΠ, με καρδιακή ανεπάρκεια, με πνευμονική υπέρταση και ανάλογα τα αποτελέσματα της μέτρησής μας να του φτιάξουμε ένα πρόγραμμα άσκησης και αποκατάστασης. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα το πόσο πρέπει να ασκηθεί ένας αναπνευστικός ασθενής ή γενικά ένας ασθενής είναι πλέον κάτι μετρήσιμο. Μπορούμε να το μετρήσουμε με την καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης. Υπάρχει τέτοια εξέταση η οποία θα μας πει πόσο, κάθε πότε και σε τι ένταση πρέπει οι ασθενείς με ΧΑΠ να ασκούνται. Υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένη εξέταση, βεβαίως, η οποία λέει υπάρχει το κομμάτι εξέταση. Της... Εγώ έχω δει ασθενή να αποδεσμεύεται από την οξυγονοθεραπεία, mm-hmm. να φεύγει δηλαδή από την αναπηρία, mm-hmm. μετά από πρόγραμμα καρδιοαναπνευστικής αποκατάστασης. Όταν έκανα την μετεκπαίδευση στην καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης στον Ευαγγελισμό στην Αθήνα, στην κλινική του κυρίου Νανά, είδα στο εργαστήριο τέτοιους ανθρώπους. Είδα ανθρώπους να φεύγουν, να σηκώνονται από την καρέκλα με το οξυγόνο και να αρχίσουν αυτό. Να βγαίνουν ξανά από το σπίτι. Είναι και το μήνυμα, νομίζω, που δίνει η Παγκόσμια ημέρα για την χρόνια προφρακτική πνευμονοπάθεια. Το βλέπουμε και στο κάτω μέρος της εκπομπής. Είστε πολύ νωρίς, είστε πολύ αργά. Δηλαδή, σωστά. Μπορούμε κάτι να κάνουμε. Σωστά. Δεν είναι... Και κάτι τελευταίο, και ναι. Να τελειώσω εγώ με αυτό. Μεγάλη συσχέτιση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας με τον καρκίνο του πνεύμωνα. Mm-hmm. Πάρα πολύ μεγάλη συσχέτιση, επειδή ο αιτιολογικός παράγοντας είναι κοινός. Πηγαίνετε στο γιατρό σας, κάντε μία ακτινογραφία θώρακος, κάντε μία σπυρομέτρηση. Ό,τι και αν προκύψει από αυτό, μπορούμε να
αυτό ανιχνεύσουμε, να το βρούμε, να το λύσουμε πρώιμα. Ο κύριος Ζαραγουλίδης είναι εκπαιδευμένος και σε μία τεχνική ενδοσκόπησης, η οποία λέγεται βροχοσκόπηση με υπερηχογραφική καθοδήγηση. Mm-hmm. Αυτή είναι μία μέθοδος κατά την οποία μπορούμε να ανιχνεύσουμε, αφού ανιχνεύσουμε απεικονιστικά βλάβες στους λεμφαδένες, αλλά και στον πνεύμονα, να πάρουμε με υπερηχογραφική καθοδήγηση και από πολύ μικρούς λεμφαδένες, που παλαιότερα θα έπρεπε να χειρουργήσουμε για να πάρουμε ιστό, από πολύ μικρούς λεμφαδένες να πάρουμε δείγμα και να στείλουμε στο εργαστήριο. Να μας πει ο κύριος Ζαραγουλίδης λοιπόν περισσότερα γι' αυτό, γιατί ακούγεται πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό που λέμε κομμάτι της θεραπείας. Καταρχήν, αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο που το φέρουμε εμείς πρώτοι στην Ελλάδα, προφανώς και όχι. Το φέραμε όμως πρώτοι στην Κρήτη, νομίζω. Πρώτοι στην Κρήτη, ναι, βεβαίως αυτό. Το 2008 ξεκίνησε η μέθοδος στην Αθήνα να δουλεύεται έτσι σε μεγάλα νοσοκομεία και ιδιωτικά και σε δημόσια νοσοκομεία. Εμείς έχουμε την τύχη να το έχουμε αυτό το μηχάνημα στην Κρήτη εδώ και 6 μήνες, όπου είναι στην ουσία για πρώιμη διάγνωση. Πρώιμη διάγνωση, λοιπόν. Πρώιμη διάγνωση. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες βλάβες που παλιά λέγαμε είναι πολύ μικρές, εντάξει, ας το δούμε λίγο αργότερα. Πλέον έχουμε δυνατότητα αμέσως να δούμε κάτι το οποίο ξεκινάει πολύ πρώιμα. Οπότε, είναι, να πούμε ότι είναι για το κομμάτι της διάγνωσης και επίσης σε μερικές περιπτώσεις ασθενών που ήδη γνωρίζουμε ότι υπάρχει κάτι κακό, να ξέρουμε και την έκταση του προβλήματος, ώστε να ξέρουμε ποια θα είναι η θεραπευτική προσέγγιση. Mm-hmm. Σίγουρα οι πνευμονολόγοι που γνωρίζουν όλη αυτή τη μέθοδο, όλοι οι πνευμονολόγοι γνωρίζουν αυτή τη μέθοδο, θα καθοδηγήσουν σωστά τον ασθενή, εάν όντως πρέπει να γίνει αυτό, ή κάποια άλλη μέθοδος, είτε για διάγνωση είτε για την σταδιοποίηση, κάτι το οποίο είναι γνωστό. Άρα, από τη στιγμή που έχουμε ένα πολύ καλό εργαλείο διάγνωσης, πάμε ακριβώς μετά και με άλλα δεδομένα στο κομμάτι της θεραπείας. Υπάρχει πολλούς κόσμος που πιστεύει ότι όταν ακούσει κανείς χαπ, σημαίνει αυτόματα και καρκίνο του πνεύμονα. Δεν όχι. Αυτό λίγο όχι. Να το είναι να το δύο ξεκαθαρίσουμε. Διαφορετικά νοσήματα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει. Το ένα ανήκει στην ογκολογία, στη σφαίρα της ογκολογίας, το άλλο είναι στη σφαίρα της πνευμονολογίας. Είναι δύο διαφορετικά νοσήματα και δεν έχουν κοινή αιτία και σε κάποια φάση συναντιόνται, αλλά είναι δύο διαφορετικά νοσήματα. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ κοντά μας γι' αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, την ΧΑΠ και το πόσο σημαντικό είναι όλοι μας να δούμε το κομμάτι της πρόληψης. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.